Αχ, μωρέ, περπατάει η μεγάλη Σαρακοστή. Το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε μέσα στη μεγάλη Σαρακοστή. Και τι θέλει η μεγάλη Σαρακοστή? Να νιώσουμε την αγάπη του Θεού. Και πώς θα τη νιώσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού? Θα τη νιώσουμε εάν χωθούμε μέσα στην αγάπη του Θεού. Και μας περιμένει ο Θεούλης. Μας περιμένει. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι το παθαίνουμε όλοι. Είτε νιώθουμε ότι ήμασταν αμάρτητοι, δεν έχουμε καμιά αμαρτία. Εγωισμός, υποκρισία. Είτε νιώθουμε ότι είμαστε τόσο αμαρτωλοί που ο Θεούλης δεν μας αγαπάει. Δεν μ' αγαπάει, ρε παπά, εγώ τι να μ' αγαπήσει εμένα τόσες αμαρτίες που του έχω κάνει? Ο Θεούλης όλους μας περιμένει. Όλους μας περιμένει. Μας περιμένει. Γι' αυτό και ό,τι είπε ο Χριστός είναι η αγάπη του για τον αμαρτωλό. Ποιον αμαρτωλό? Αυτόν που θα χωθεί από κάτω και θα ζητήσει τη συγγνώμη. Η διαφορά του θεϊκού νόμου με τον κοσμικό νόμο είναι ποιο? Ότι στον θεϊκό νόμο η μετάνοια μπορεί να σε ξανακάνει τον καλύτερο. Η μετάνοια να σε φτάσει στον παράδεισο και στην αγιοσύνη. Πόσοι Άγιοι είχαν αμαρτίες, πόσοι. Ή πόσα παραδείγματα μας δίνει ο Χριστός. Την παραβολή του Ασώτου πρώτη. Το απολωλώτος προβάτου. Τον χαμένο εκείνο, το έξω, τον θέλει. Του τελώνει και του Φαρισαίου, τον τελωνάκο τον καημένο. Τι είναι το γεγονός της Σαμαρίτισσας? 5 άντρες, λέει, είχες, και αυτόν που έχεις δεν είναι άντρα σου. Και όμως την κάνει φίλη του, την κάνει Αγία. 9 άτομα από το σώι της και από την οικογένειά της προσφέρει στην Εκκλησία και στην πίστη και στην αγιοσύνη. Ή ο ληστής πάνω στο σταυρό, Θεέ μου, τι παράδειγμα αγάπης και συγχώρησης του Θεού μας. Το γεγονός της πόρνης, η πόρνη που την πήγανε, ή το γεγονός που έτρωγε και έπινε με τους αμαρτωλούς, με τους τελώνες και με τις πόρνες. Και όταν του είπαν, δεν τρέπεται ο δάσκαλος, όχι ρε εσείς, αυτός ο δάσκαλος, αυτός ο Θεός, δεν αποστρέφεται τον αμαρτωλό, τον περιμένει πότε θα γονατίσει, πότε θα ζητήσει συγχώρεση, να τον αγκαλιάσει ο Θεός. Αυτή η αγκαλιά του Θεού. Αχ, 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 αχ.